Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η 33χρονη Ρούλα Μπισπυρίκου, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, που άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή καρδιάς την 29η Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρότατα, με ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ, ενώ η ίδια φορούσε κουκούλα και αλεξίσφαιρο. Η 33χρονη μητέρα συνελήφθη χθες το απόγευμα μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της, που άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθήνας Αντώνης Ελευθεριανός. Λοιπόν, τι να πούμε άλλο τώρα, δηλαδή. Πρέπει να πάει φυλακή. Τελείωσε. Ή κάνεις παιδιά, ή δεν κάνεις, δε φίλε, έτσι είναι. Δεν χωράει ανθρώπινος νους. Δεν είναι ένα παιδί, είναι τρία παιδιά. Και ο σύζυγος πού είναι? Οι γονείς της πού είναι? Είναι ανεπίτρεπτο. Ήταν ένα μεγάλο έγκλημα που έκανε η μητέρα, ήταν παιδοκτονία. Και εγώ πατέρας είμαι, παιδιά έχω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι κάτι παράνομο. Παράλογο. Δεν μπορεί να το σκεφτεί ο ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα. Κλειδί στην υπόθεση του θανάτου της 9χρονης στην Πάτρα, που είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης η 33χρονη Ρούλα Μπισπυρίκου, ήταν η κατάθεση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάθεση του ιατροδικαστή φέρεται να υποστηρίξει ότι η χορήγηση της ουσίας κεταμίνη στην 9χρονη ήταν μάλλον ενδοφλέβεια. Η ποσότητα της τοξικής ουσίας που βρέθηκε στην Τζορτζίνα ήταν ικανή ώστε να επιφέρει το θάνατο ακόμη και σε έναν ενήλικα. Εκτιμάται ότι η 9χρονη δεν άντεξε για περισσότερο από 10 λεπτά πριν καταλήξει. Τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν την τοξικολογική ανάλυση κατάφεραν να ανιχνεύσουν την ουσία, διότι αυτή δεν είχε προλάβει να μεταβολιστεί από τον οργανισμό του άτυχου κοριτσιού. Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι θάνατοι και των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας, της Μαλένας και της Ήρυδας. Δεν υπάρχει σχολιασμός γι' αυτό. Είναι τραγωδία. Πολύ θλίβερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θλίβερο. Πώς νιώθετε όταν τα ακούσατε αυτή την είδηση? Είχα να τερχιάσω ολόκληρη. Με τίποτα δεν το κάνει μια μάνα αυτό. Με τίποτα όμως. Φυσικά από πριν κάτι υποψιαζόμουν με αυτά που άκουγα που έλεγε. Αλλά δεν, όχι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή το άκουσα και ακόμα, λέω πώς το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πράγματα ανούσια τα οποία ούτε ο νους δεν τα σκέφτεται. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά. Τι να πω, έχει κάνει ρεζίλη τη μητρότητα. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν. Πραγματικά, παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ. Την ίδια ώρα οι αρχές εντείνουν τις ερευνές τους για το πώς έφτασε η κεταμίνη στα χέρια της 33χρονης, ενώ μυστήριο παραμένει ακόμη το κίνητρό της. Όσον αφορά τώρα τη διακίνηση κεταμίνης για κτηνιατρική δραστηριότητα, επισημαίνεται πως το κτηνιατρικό σκεύασμα βρίσκεται σε ενέσιμη μορφή και μόνο κτηνίατροι αυστηρά το χρησιμοποιούν, καθότι το σκεύασμα αυτό, με βάση το νόμο 1729 κάθετος 87, χορηγείται μόνο με ειδική δίγραμμη συνταγή, όπως για τα ναρκωτικά. Πρόκειται για ναρκωτική ουσία, κυκλοφορεί μόνο σε ενέσιμη μορφή και το χρησιμοποιούν αποκλειστικά κτηνίατροι ως αναισθητικό σε χειρουργία ζώων. Απαγορεύεται η διάθεση του σκευάσματος αυτού σε ιδιώτες. Για το χτεσινό γεγονός ή για όλη την ιστορία? Γενικά, ναι. Ότι η μάνα έκανε αυτό που έκανε. Η μάνα το έκανε αυτό που έκανε. Είναι σίγουρο, έχει αποδειχθεί 100%. Ας περιμένουμε 2-3 μέρες να αποφανθούν οι αρμόδιοι και ο εισαγγελέας που θα κάνει την ανάκριση και μετά θα αποφανθούμε. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα απολογηθεί στη 18η τακτική ανακρίτρια η Ρούλα Μπισπυρίκου. Μετά την παρέντηση του Απόστολου Λίτρα, που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της οικογένειας, νέος συνήγορος της 33χρονης κατηγορούμενης ορίστηκε ο Νίκος Ιωάννου. Ο δικηγόρος ζήτησε προθεσμία για να ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας, παρέλαβε το φάκελο της υπόθεσης και πρόκειτο να συναντήσει την κατηγορουμένη.